Κύριε Σιγηρή, καλησπέρα σε εκπομπή χωρίς παροπίδες και απόψη μαζί. Χαρή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, να πούμε και καλό μήνα. Μπήκαμε στον Απρίλιο, είναι η πρώτη εκπομπή για τον Απρίλιο. Θα μιλήσουμε φυσικά και λίγο για την χθεσινή υποδρομιακή συνάντηση της 1ης Απριλίου. Να πούμε ότι στη σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε καλεσμένο τον μεγάλο πρωταγωνιστή των δύο τελευταίων συναντήσεων. Να αναφέρουμε τον Κωνσταντίνο τον Καποδίστρια. 4 νίκες πέτυχε την Κυριακή και 4 χθες Πέμπτη, σύνολο 8. Προσπαθήσαμε έτσι να μιλήσουμε και λίγο με τον Νταν Χάιντα που ήταν και αυτός από τους πρωταγωνιστές της χθεσινής συνάντησης. Θα τον έχουμε σε μία από τις επόμενες μας εκπομπές. Λοιπόν, ξεκινώντας πέρα από τον Κωνσταντίνο, 4 όπως είπαμε, Νταν Χάιντα 3 νίκες. Τα άλογα το έτρεξαν εξαιρετικά καθώς είχε και μία δεύτερη θέση. Ναι. Πράγματι ήταν οι πρωταγωνιστές αυτοί οι δύο που ανέφερες. Πρώτος ο Κωνσταντίνος Καποδίστριος και κατά δεύτερο λόγο ο Νταν Χάιντα. Και όσον αφορά άλογα, πιστεύω ότι το show must go on, επίσης και τον πιο δύσπιστο, ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό άλογο των μικρών αποστάσεων. Μάλιστα, εξαιρετική και φόρμα του. Και ίσως και τον μεσαίο. Εξαιρετική φόρμα του, κέρδισε καθαρά την υποδρομία. Και να προσθέσω και τον Τζεμάλτο, ο οποίος και αυτός κέρδισε έστω και δύσκολα. Ναι, αλλά έδωσε μεγάλη μάχη. Έδωσε μεγάλη μάχη. Ήταν και πολύ καλό χρόνο. Πήρε το εισιτήριο για την πρώτη κλάση. Πήρε το εισιτήριο για την πρώτη κλάση, συγχαρητήρια και στην συμμετοχή αυτή του Τζεμάλτο. Λοιπόν, να πάμε εμείς να θυμηθούμε το πώς κέρδισε χθες το Show Must Go On. Θα επιστρέψουμε να δούμε κατατάξεις και στη συνέχεια θα πάμε στον Κωνσταντίνο Καποδίστρια που μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Έχει δοθεί εκκίνηση της Πέμπτης Υποδρομίας. Καλή εκκίνηση έχει ο Μαρίλιας Μποϊ, αλλά και ο Show Must Go On εσωτερικά, που θέλει και αυτός να οδηγήσει την υποδρομία από τον Μαρίλιας Μποϊ. Τώρα όμως ο Μαρίλιας Μποϊ θα πάει στην πρωτοπορία. Show Must Go On, διότι μία Big Tampas έμεινε στην τελευταία θέση ο δόκιμος. Μαρίλιας Μποϊ μπροστά. Δύο μίκη από τον Show Must Go On, διότι μία Big Tampas δόκιμος πάντα στην τελευταία θέση, πιέζοντας. Μαρίλιας Μποϊ πάντα στην πρωτοπορία. Ο Show Must Go On είναι στο 1,5 μήκος, διότι μία Big Tampas και ο δόκιμος πάντα στην εσωτερική. Με τον Μαρίλιας Μποϊ στην πρωτοπορία. Show Must Go On και διότι μία συγκαλπάζουν Big Tampas εξωτερικά. Δόκιμος στην εσωτερική 600. Μαρίλιας Μποϊ πάντα στο 1,5 Show Must Go On. Θέλει τώρα να πλησιάσει, διότι μία είναι τρίτη Big Tampas, τέταρτος εσωτερικά. Είναι πίσω ο δόκιμος, καθώς ο Μαρίλιας Μποϊ πάντα είναι στην πρωτοπορία. Ο Show Must Go On εξακολουθεί να είναι στο ένα μήκος πιο πίσω, διότι μία ο Big Tampas και ο δόκιμος πάντα που είναι στην τελευταία θέση, καθώς στη στροφή ο Μαρίλιας Μποϊ έχει στο ένα μήκος το Show Must Go On. Big Tampas θέλει να πλησιάσει και αυτό στην τρίτη θέση πιο πίσω, διότι μία κάνει επίθεση ο Show Must Go On και περνά από τον Μαρίλιας Μποϊ. Πιο πίσω ο Big Tampas και ο δόκιμος που κάνει το finish του, καθώς ο Show Must Go On είναι στα 2-3 μήκη και αρχίζει και απομακρύνεται. Show Must Go On είναι εντυπωσιακός. Μάχηνε για τη δεύτερη θέση, καθώς ο Big Tampas τη διατηρεί. Show Must Go On κάνει περίπατο. Πιο πίσω, Big Tampas. Λοιπόν, υγιεινός περίπατος για τον Show Must Go On. Εμείς πάμε να δούμε αμέσως τις κατατάξεις και θα πάμε στον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, πρώτα πάμε στους αναβάτες. Ο Κωνσταντίνος Καποδίστρια έφτασε τις 37 νίκες και είναι πάντα πρώτος με μεγάλη διαφορά. Δεύτερος Γιώργος Σταυρονίδης με 20 που είχε 2 νίκες. Μάλιστα. Τρίτος Δημήτρης Κεφαράς με 14. Τέταρτος Μιχάλης Πέφος με 12. Πέμπτος Ολύμπιος Γεωργίου με 10. Έκτος Χαρολάμπος Ανδρέου με 9. Έβδομος Παναγιώτης Αθανασίου με 7. Ο 8ος Νίκος Τσακούρας με 7, 9ος Μινάς Κωνσταντίνου με 6 και 10ος Παντελής Καραμάνου με 6. Πάμε στους προπονητές. Χρήστος Χριστοφόρου είχε μια νίκη και έχει 14 τώρα. Δεύτερος Μιχάλης Παράσκου με 13. Τρίτος Πανίκος Τσακούρας με 11. Τέταρτος Χρήστος Πετρούτσος με 11. Πέμπτος Νταν Χάιντα με 10. Έκτος Κυριάκος Ροδί Κυριάκου με 9. Έβδομος Κυριάκος Μιλιώτης με 8. Όγδοος Γιώργος Τσελεπής με 7. Ένατος Πανίκος Νοφρίου με 7 και 10ος Νίκος Νικολάου με 7. Αυτά όσον αφορά και τις κατατάξεις, πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρωταθλητής μας αναβάτης ο Κωνσταντίνος Καποδίστριας. Όπως είπαμε, μεγάλος πρωταγωνιστής και στη χθεσινή συνάντηση και στη συνάντηση της Κυριακής. 8 νίκες στο σύνολο, 4 με 4, Κυριακή και Πέμπτη. Κωνσταντίνο, καλησπέρα. Να σε ευχαριστήσουμε και πάλι για τη θετική ανταπόκρισή σου για να έχουμε αυτή την τηλεφωνική συνομιλία μέσα από την εκπομπή μας. Καλησπέρα, Πάνο και Χάρη. Σίγουρα είναι χαρά μου που ξαναβρέσουμαστε. Θα τα πούμε ξανά. Λοιπόν, Κωνσταντίνο, ξεκινώντας από τη χθεσινή υποδρομιακή συνάντηση, εντάξει, το συζητούσαμε και λίγο πριν την αξία της εκπομπής και θα το ψάξουμε να το δούμε αν υπήρχε ποτέ αναβάτης που σε δύο συνεχόμενες υποδρομιακές συναντήσεις πέτυχε 4 και 4 νίκες. Θα το δούμε και στην επόμενη εκπομπή. Θα το αναφέρουμε. Είναι μεγάλο επιτεύγμα, όπως και να έχει. Λοιπόν, μιλώντας λίγο για την χθεσινή υποδρομιακή συνάντηση, Κωνσταντίνο, 4 νίκες.
σε καλές υποδρομίες μάλιστα. Θα τις δούμε κιόλας τις νίκες, τις βλέπουμε τώρα στο πλάνο μας. Ξεκινώντας από τη Σάντα Μαργαρίτα, νομίζω ήταν η πιο εύκολη, Κωνσταντίνο, επιτυχία από τη χθεσινή ημέρα. Σε ένα όμιλο σαφώς που υπερπερούσε η Σάντα Μαργαρίτα, παρουσιάστηκε σε καλή κατάσταση από τον Νταν Χάιντα και την οδήγησε από την αρχή στην πρωτοπορία και σε μια εύκολη νίκη. Σίγουρα, χθες η Σάντα Μαργαρίτα πιστεύω ήταν η πιο εύκολη μου νίκη. Μετά την τριπλοποδιά που πάθαμε στην πρώτη συμμετοχή, η φορά τα έκανε λίγες συμμετοχές, δεν τα βρίσκαμε και τη δώσαμε λίγο χρόνο. Εχθές με πιο υποδιέστερο όμιλο και με επικεφαλή διαδρομή ήταν πολύ εύκολη νίκη της. Ναι, μια φορά, Κωνσταντίνο, πιστεύεις ότι θα έχει ανέλυξη, θα βελτιωθεί στη συνέχεια? Πιστεύω πως τετραετής θα μας δείξει τι θα μπορέσει να κάνει, γιατί και η ράτσα της μετά τα λίγα χρόνια οριμάζουν. Μάλιστα. Είναι ανώριμη ακόμη. Μάλιστα. Επόμενη επιτυχία που θα τη δούμε και αυτή σε πολύ λίγο, σε δευτερόλεπτα. Η Ιωάννα Αναστασία, διαφεύγουσα νίκη, την κυνηγούσε εδώ και πολύ καιρό αυτή την νίκη Κωνσταντίνο Ιωάννα Αναστασία. Νομίζω ήταν μία νίκη η οποία νομίζω της δόθηκαν περισσότερες πιθανότητες από την πολύ καλή εκκίνηση που είχε. Σίγουρα, η Ιωάννα Αναστασία τελευταία συμμετοχές της πάντα μας τρέχει σταθερά, μπορώ να πω. Απλά βρέθηκαν κάποια λόγα πιο δυνατά από εκείνη και την κερδούσανε. Χθες σίγουρα το κλειδί ήταν η εκκίνηση. Από τη στιγμή που πήραμε τη δεύτερη θέση, στην τελική ευθεία κράτησε το ρυθμό της και κέρδισε και αυτή, μπορώ να πω, σε εύκολο ρυθμό. Να τη βλέπουμε κιόλας στην υποδρομή αυτή τώρα. Χάρη, όποτε θες μπορείς παρέμβεις. Βλέπουμε την Ιωάννα Αναστασία που, όπως είπαμε, είχε πολύ καλή κίνηση και νομίζω ότι αυτό τη βοήθησε στη συνέχεια να αποκρούσει εύκολα κάποια ανεβάσματα που είχαμε πιο πίσω, ειδικά αυτή της Κολομπιάνας, η οποία έτρεξε και αυτή πάρα πολύ καλά στην δεύτερη θέση. Ναι, έτρεξε πάρα πολύ καλά για αυτή η φορά. Ναι. Και νομίζω ότι και αυτή θα ανέλθει στη συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, βλέποντας την τελική ευθεία για την Ιωάννα Αναστασία που κέρδισε καθαρά στο τέλος, θα πάμε σιγά σιγά. Την είδαμε και την υποδρομία της ημέρας που προβάλαμε εμείς. Show must go on, Κωνσταντίνο. Τι να πούμε για αυτόν τον άλογο. Πραγματικά φέτος έχει εντυπωσιακές εμφανίσεις, εξαιρετικών άλογων. Επανήλθε και προς το τέλος της περσινής περίοδου μετά τα προβλήματα που είχε και δείχνει πραγματικό ότι είναι ένας πανίσχυρος σπρίντερ. Να σου πω την αλήθεια, χθες στα τελική ευθεία θυμήθηκα τον Μάξιμο, ο οποίος πάλι και με 64 κιλά για αυτός έκανε σε ρυθμό κάντερ, κέρδισε. Θυμήθηκα αυτή την κούρσα χθες. Ο Show Must Go On, όταν τα βρει τέλεια με τον εαυτό του, αποδίδει στα 100%. Την προηγούμενη συμμετοχή είχαμε το κλείσιμο βασικά. Ναι. Και δεν τα βρήκε μετά με τον εαυτό του και δεν πιστεύω πως έχασε. Ναι, τρία μήκη έχασε την κούρσα. Ναι. Πάλι έτρεξε. Πάρα πολύ καλά, σωστά. Με τις δυνατότητες του. Απλά εχθές και με την καλή κίνηση και ό,τι βρήκε τα πόδια του και γέμισε, δεν τον ενιάξαν ούτε τα κιλά ούτε τίποτε. Σωστά, και βλέπουμε εδώ. Είχε υποέλεγχο, νομίζω, από το 400, ίσως και πιο νωρίς τον Μαριλίας Μπόι. Πιο νωρίς από το 600, ήμουν πολύ δυνατός. Απλά περίμενες και ένα-δύο φορές, ένα-δύο κινήσεις που έκανες για να δεις πίσω περίπου που ήταν οι υπόλοιποι αντίπαλοι, γιατί ναι. Κατάλαβες ότι μπροστά υπήρχε έλεγχος. Ναι, ναι. Βλέπουμε για τα τελευταία μέτρα με πολύ εύκολο τρόπο. Χάρη. Πράγματι, αυτό το άλογο είναι εξαιρετικό. Όπως είπε, περιέγραψε ο Κωνσταντίνος Καποδίστρια, το θύμισε το Μάξιμο. Πράγματι, με το ίδιο στυλ κέρδισε. Τώρα που το θύμισε ο Κωνσταντίνος Καποδίστρια, τώρα και το σκέφτηκα. Εντάξει, νομίζω αυτό το άλογο του λείπει μια κλασική υποδρομή. Νομίζω την πήρε σαν μπουλάρι. Την πήρε. Αλλά νομίζω του λείπει και μια ακόμα μεγάλη, μία. Ναι, και ακόμη πιο μεγάλη επιτυχία. Ναι, όντως είναι εξαιρετικό άλογο. Και ολοκληρώνουμε για τη χθεσινή ημέρα, Κωνσταντίνο. Εντάξει, το Αγριολούλουδον σε κάθε τελευταία του συμμετοχή παρουσιαζόταν διεκδικήτρια της νίκης. Χθες τα κατάφερε. Μια φορά που είναι συνεχώς
έτσι στις αμοιβόμενες θέσεις. Της έλειπε αυτή η τρίτη επιτυχία, την πήρε χθες. Μάλιστα, μετά από τρεις δευτεριές, ήρθε και η νίκη. Είναι μια πολύ καλή φορά, πιστεύω εγώ, και πιστεύω πως θα μας κάνει κι άλλη νέα εξέλιξη σαν φοράδα. Ναι. Εχθές απαρουσιάστηκε ξανά πάλι πολύ καλά από τον προπονητή της και κέρδισε εύκολα, μπορώ να πω, γιατί στην ενεργία δεν βάζει την δύναμή της. Ναι. Περιμένει τον αντίπαλο. Ναι. Ναι, όντως, στο τέλος, εκεί που πλησίασε λίγο Φουέρτε, φάνηκε ότι ξέφευγε στο τέλος πάλι. Ναι. Και είναι μια φορά που αδικείται και λίγο, αδικεί τον εαυτό της, νομίζω, Κωνσταντίνο, με αυτές τις προσπάθειες που γίνονται, τόσο πολλές προσπάθειες για να εισέρθει στην αφετηρία. Ναι, χάνει πάρα πολύ δύναμη, μπορώ να πω. Δρώνει πολύ, κάνει πολλά νεύρα. Πιστεύω πως χάνει και δύναμη και από αυτό. Μάλιστα. Παίζει ρόλο. Ναι. Χάρη, προσθέσεις κάτι ή να πάμε σε πιο γενικές έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι ο Καποδιστής... Εγώ θέλω να επισημάνω κάτι. Βεβαίως, βεβαίως, Κωνσταντίνο. Να πούμε για τον Ταχαϊδά. Μάλιστα. Ο οποίος εχθές μου παρουσιάζει τα λόγα σε μια εξαιρετική κατάσταση και μου έδωσε την ενθάρρυνση από την πρώτη νίκη μας ότι σήμερα θα πάμε πάρα πολύ καλά και το πίστεψα κι εγώ και ανταμυφθήκαμε. Πιστεύω πως η θετική ενέργεια είναι πολύ καλή. Σαφώς, ναι. Και όταν ξεκινάει και καλά, είναι ακόμη καλύτερα στα πράγματα, ίσως στη συνέχεια. Είναι η όθηση για να πάει ακόμη καλύτερα. Ναι, Χαρή, κάτι θα έλεγε. Εντάξει, τώρα δεν θυμάμαι. Να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον Κωνσταντίνο, έτσι ολοκληρώνοντας λίγο σιγά-σιγά. Εντάξει, Κωνσταντίνο, είπαμε 8 νίκες σε 2 υποδρομιακές συναντήσεις. Αν δεν κάνουμε λάθος, δεν το πετύχει κανείς αναβάτης στο παρελθόν. 4-4. Θα το ψάξουμε όμως να είμαστε 100% σίγουροι. Εντάξει, στόχοι τους είπαμε και στην προηγούμενη μας έτσι κουβέντα που κάναμε. Πρωταθλητισμός και φέτος. Δείχνει από την αρχή ο Κωνσταντίνος ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Τα άλογα που υπέβη και αυτά παρουσιάζονται σε καλή κατάσταση. Έρχονται οι νίκες. Εντάξει, εγώ θα ήθελα ολοκληρώνοντας, αν δεν έχει κάτι και ο Χάρης να μας πει στη συνέχεια, ολοκληρώνοντας, μιας και σε έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή Κωνσταντίνου, να πάρουμε την ευκαιρία. Έχουμε την Κυριακή μεθαύριο, μια πολύ μεγάλη υποδρομία. Είναι το St. Ledger, μια από τις μεγαλύτερες υποδρομίες της χρονιάς. Υπέβει κατά τεκμήριο το κορυφαίο άλογο του Κυπριακού υποδρόμου αυτή τη στιγμή, την Μικρή Φινίκη, η οποία στοιχηματικά θα είναι μεν το φαβορί. Όμως δεν πάβει, νομίζω θα μας το επιβεβαιώσει και εσύ, να είναι μια κούρσα σε πολύ μεγάλη απόσταση, στη μεγαλύτερη που διαθέτει ο Κυπριακός υπόδρομος. Είδαμε την προετοιμασία της Μικρής Φινίκης ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση και πλέον αναμένεις και εσύ, αντιλαμβάνομαι, με ανυπομονησία αυτή τη μεγάλη υποδρομή. Σίγουρα η φοράδα παρουσιάζεται στο 100%. Μας το έδειξε στην τελευταία της προπόνηση ότι είμαι εδώ και είμαι εξαιρετική. Όσο για την απόσταση, σίγουρα σπάζει κόκκαλα, ό,τι και να πούμε. Υπάρχει και η Στέιερ, Μαντίπας και Ράσαν Πρόμπλεμ, που είναι και αυτοί εξίσου καλοί αντιπάλοι, όπως και ο Ρόγιαλ Θεό. Όσο για τη Φινίκη, θα κάνουμε τη διαδρομή που ξέρουμε, θα κάνουμε τις κινήσεις που ξέρουμε και εγώ πιστεύω πως θα μπορέσει να κερδίσει πάλι. Μάλιστα. Καλή επιτυχία και στη Μικρή Φινίκη και σε έναν Κωνσταντίνο και σε όλους τους ανταγωνιστές που θα έχετε. Σε όλους. Σίγουρα. Καλή επιτυχία σε όλους. Ναι. Να έρθουν τα λόγα γερά πίσω, το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Χάρη. Εντάξει, εγώ θέλω να ρωτήσω τον Κωνσταντίνο Καποδίστρια μια έτσι πιο γενική ερώτηση. Εντάξει, εγώ θυμούμαι από την πρώτη μέρα που κέρδισε, την πρώτη του ύπευση του Κωνσταντίνου Καποδίστρια, ναι. Με ένα λόγο του κυρίου Τσαβαρτσίδη, θυμούμαι καλά. Μάλιστα. Και πράγματι ήταν εξαιρετική ύπευση που έκανε. Και πρώτη νάντη. Ναι, και θέλω να το ρωτήσω, είναι πολύ πρωταθλητής ο Κωνσταντίνος Καποδίστρια. Πόσο δύσκολο είναι. Όχι να βγει πρωταθλητής, να διατηρηθεί στην κορυφή. Μάλιστα. Κωνσταντίνο. Αυτή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση, πιστεύω. Για να μείνει στην κορυφή, πρέπει να είσαι όσο πιο απλός γίνεται. Να δουλεύει σκληρά και οι κόποι σου ανταμείφθονται, δεν νομίζω.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, Κωνσταντίνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ καλή συζήτηση που έκαναμε. Μιλήσαμε και χθες, μιλήσαμε και για την Κυριακή, που είναι πολύ σημαντικό. Ένας, ο κορυφαίος αυτή τη στιγμή, Κύπριος Αναβάτης, να μας μιλάει και για μια πολύ σημαντική υποδρομία που έχουμε την Κυριακή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε, πάνω. Λοιπόν, αυτά από τον Κωνσταντίνο Καποδίστρια. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Στροφή στην εκπομπή χωρίς παροπίδες. Εμείς να αναλύσουμε τη συνάντηση της Κυριακής 4 Απριλίου. Χάρη έχουμε 9 υποδρομίες. Είπαμε και νωρίτερα, μιλήσαμε και με τον Κωνσταντίνο Καποδίστρια. Έχουμε μία από τις μεγαλύτερες υποδρομίες της χρονιάς στο έπαθλο Saint Ledger. Είναι η τρίτη υποδρομία του προγράμματος. Μεγάλη απόσταση 2.450 μέτρων. Γενικά το πρόγραμμα σχετικά καλό. Έχουμε και μεταφερόμενα, θα τα αναφέρουμε και λίγο. Απλά πριν πάμε στην ανάλυση. Επειδή ήμουν προχθές στον υπόδρομο και την Τετάρτη, είμαστε μαζί πάνω στις προβολές και μετά πήγα στους τάβλους εγώ και είχαν βγει έτσι αναβάσεις για την Κυριακή. Είχε πολύ κόσμο που μου έκανε το ερώτημα γιατί δεν πήγαινε τρίτη υποδρομία το κύπελλο. Ένα κύπελλο που εντάξει, σε όλες τις χώρες του κόσμου, Αγγλία, Αμερική, αυτές οι μεγάλες υποδρομίες πάνε προς το τέλος του προγράμματος. Εντάξει, είναι κάτι που το είχαμε μπει και στο παρελθόν, ότι πιθανόν να είναι καλύτερα οι μεγάλες αυτές οι υποδρομίες να μπαίνουν έτσι πιο κάτω στο πρόγραμμα. Ίσως το σκεπτικό του ότι τοποθετείται τρίτη υποδρομία στο πρόγραμμα είναι το ότι να είναι εκτός του Peak Six. Αυτό σκεφτούμε εγώ, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Οπότε αυτή ήταν και η απάντηση που έδινα σε αυτούς που με ρώτησαν. Πιθανό σενάριο, δεν ξέρω το σκεπτικό. Εντάξει, να συμφωνήσω μαζί σου ότι μπορούσε να προχωρήσει περισσότερο αυτή η υποδρομία. Αν μιλούμε για φαβορή που υπάρχει το στοιχηματικό φαβορή είναι η μικρή Φινίκη. Έχω και άλλα φαβορή που είναι μέσα στο Peak Six, ναι. Όπως είναι ο Τάλογα Ταλέων και Hellenic Boy. Μάλιστα, συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Λοιπόν, ξεκινούμε εμείς να δούμε συμμετοχές πρώτης υποδρομίας. 1200 μέτρα η απόσταση, Μόρισος με τον Μινά Κωνσταντίνου, Ναυμάχιος με τον Παναγιώτη Ανδρέου, Πίας με τον Ευτυχίος, Speculator με τον Γιώργο Μεσίτη, Τερέζα Σάντι με τον Ολύμπιο Γεωργίου, Σέρσεϊ με τον Μαθηγόν Αδάμο Γεωργίου, Μέιν με τον Ηρακλέους, Παγκέρας Ντάρπι Σάιερ με τον Λάου, Absolute Power με τον Παύλου, Θάλια με τον Δημητσάνη, Absolute Zero με τον Κάντζαλη και Τζουλιάνος με τον Σταυρίδη. Πρώτη υποδρομία, 12 συμμετοχές. Μου άρεσε χάρη στην τελευταία του συμμετοχή ο Speculator. Ήταν βελτιωμένος. Ναι. Έχει καλή θηρίδα, μπορεί να διεκδικήσει την νίκη. Απέναντι στην επίσης πολύ βελτιωμένη Μέιν. Εντάξει, είναι μια σχετικά δύσκολη υποδρομία στην άξη του προγράμματος. Με άλογα τάξη που δεν φημίζονται τόσο για τη σταθερότητα, ίσως και λόγω κάποιων προβλημάτων. Φαίνεται αυτά τα δύο άλογα ότι τουλάχιστον είναι σε φόρμα. Αν καταφέρει να οδηγήσει η Τερέζα Σάντι, μπορεί να τρέξει καλύτερα και πιστεύω και ένα άλογο που επιστρέφει. Φαίνεται ότι είναι τουλάχιστον είναι ποιοτικό άλογο, Μωρίσος. Μάλιστα, απλά να αναφέρουμε ότι υπάρχει σύνθετο φόρκα μεταφερόμενο. Έτσι, 2.411 ευρώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε 17 Μαρτίου, Παλάδα Αθηνά στην Αίγυπτο, Speculator στην τρίτη θέση, Τερέζα Σάντι στην 8η, Σέρσεϊ στην 6η. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση τη τέταρτη υποδρομία για την πρωτοπορία. Κάποια προξήματα έχει το φαβορή Απρίλια Σάντι και μένει λίγο πίσω. Για την πρωτοπορία είναι 4 άλογα, η Άβια από την εσωτερική. Από την εξωτερική είναι και η Αλέγρα που είναι και αυτή ταχύτατη και θέλει να οδηγήσει μαζί με τη Σεράινα. Αλέγρα τελικά θα πάει στην πρωτοπορία τώρα η Απρίλια Σάντι βελτιώνεται για να περάσει στην τρίτη θέση μαζί με το Speculator ο οποίος τρέχει από την εξωτερική ύψος των 400 μέτρων στην πρωτοπορία. Η Σεράινα τώρα από την Αλέγρα πιο πίσω παθεί ο Speculator ο οποίος είναι στην τρίτη θέση με τη Σεράινα να μπαίνει πρώτη στην ευθεία και να προηγείται τη Αλέγρα ο Speculator. Προσπαθεί να ακολουθήσει το ρυθμό της Σεράινα. Πιο πίσω κάνει πολύ καλό finish η Παλάδα Αθηνά με τον Speculator να κυνηγάει τη Σεράινα. Από την εξωτερική η Παλάδα Αθηνά έχει δυνάμεις. Με τη Παλάδα Αθηνά φαίνεται να είναι πιο δυνατή από όλους. Να περάσει η Παλάδα Αθηνά και να κερδίσει τη Σεράινα. Πιο πίσω Speculator και λάβνε. Πρώτη υποδρομία Main Speculator, Τερέζα Σάντι Μόρισος. Main Speculator, Τερέζα Σάντι Μόρισος. 7-4-5-1, 7-4-5-1. Καλύτερα καγιά. Έκτη προμία τα λέω με το 5, 8 προμία Hellenic Boy με το 5. Έκτη προμία τα λέω με το 5, 8 προμία Hellenic Boy με το 5. Καλύτερα δίδυμα. Τέταρτη προμία Indigo Star Thomas Fly Kid 1-3 και 8 προμία Hellenic Boy Ortens 5-4. Τέταρτη προμία Indigo Star Thomas Fly Kid 1-3 και 8 προμία Hellenic Boy Ortens 5-4.
Outsider 1 προδρομία θεώρηση με το 8, 1 προδρομία θεώρηση με τον αριθμό 8. Πάμε στη δεύτερη προδρομία, 1000 μέτρα, Αναστασία Σταρόβα με τον Ηρακλέο, Σεφκλία με τον Χαρέλα Μπανδέρο, Σάντα Κρυ με τον Κεφάλα, Έλια με τον Δημητσάνη, Έλτσε με τον Σταυλίνη και Φλάι Μέμορι με τον Κωνσταντίνο Ιωάννη. 6 συμμετοχές δεύτερης υποδρομίας και εδώ μεγάλο φαβορή μετά την πρώτη εντυπωσιακή του εμφάνιση Χάριο Σάντα Κρυ. Φαίνεται ότι θα είναι τεράστιο φαβορή για την νίκη με βάση πάντα τον τεμπούτο του. Από εκεί και πέρα για το δίδυμο, πολύ καλή Έλτσε η οποία δείχνει μια σταθερότητα. Είναι μεγάλο φαβορή ο Σάντα Κρυ και δεύτερο μεγάλο φαβορή για το δίδυμο η Έλτσε. Εντάξει, συνέχεια Ελία. Άλιστα. Λοιπόν, να δούμε την πρώτη εντυπωσιακή εμφάνιση για το Σάντα Κρυ 13 Μαρτίου. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση της πρώτης υποδρομίας. Έχει καλή κίνηση το φαβορί, το οποίο μάλιστα διεκδικεί την πρωτοπορία μαζί με τον Δαμασκίνο, που έχει και αυτός πολύ καλή κίνηση. Θα περάσει την πρωτοπορία ο Σάντας Κρυ. Θα οδηγήσει μπροστά από την Clever Millionaire και τον Δαμασκίνο. Στην διάρθεση είναι ο Luther King και πιο πίσω είναι η Τσερκώτησα Miracle. Ύψος των 800 μέτρων, ο Σάντας Κρυ βρίσκεται στην πρωτοπορία και προηγείται ένα μήκος της Clever Millionaire. Ο Δαμασκηνός είναι στην τρίτη θέση, ο Luther King στην τέταρτη, στην πέμπτη Τσερκώτης Σαμίρακολ και στην έκτη η Μπαστίδας Queen ύψος των 600 μέτρων. Ο Σάντας Κρυ βρίσκεται στην πρωτοπορία, ένα μήκος από την Clever Millionaire. Συνέχεια είναι ο Δαμασκηνός, ο Luther King και η Τσερκώτης Σαμίρακολ με την Μπαστίδας Queen 400. Φαίνεται ότι έχει το ρυθμό. Ο Σάντας Κρυ είναι 4-5 μήκη μπροστά από την Clever Millionaire. Ο Δαμασκηνός και η Τσερκώτησα Miracle ακολουθούν και πίσω με τον Luther King. Στο βήμα του είναι ήδη 7-8 μήκη μπροστά ο Σάντας Κρυ. Πιο πίσω γίνονται αρκετές μάχες για τις άλλες αμοιβόμενες θέσεις. Σάντας Κρυ στο βήμα του γύρω στα 10 μήκη μπροστά. Έρχεται η Μπαστίδας Queen να διεκδικήσει τώρα τη δεύτερη θέση. Και οι Bluebird διεκδικούν τη δεύτερη θέση. Με τα χέρια κάτω διγυνού περιπάτου στα 10 μήκη θα κερδίσει πανεύκολα. Σάντας Κρυ πιο πίσω Bluebird. Δεύτερη υποδρομία Σάντας Κρυ Έλτσε, Έλια Αναστασία Σταρόβα. Σάντας Κρυ Έλτσε, Έλια Αναστασία Σταρόβα. 3-5-4-1-3-5-4-1. Θυμίζει τον Σάντστορμ αυτόν τον καλό, τον Σάντας Κρυ. Πρώτη του συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή. Που είναι και από τον ίδιο πατέρα μου. Ναι, ναι, ναι. Τρίτη υποδρομία Έπαθλο Σεντ Λέτζερ, 2450 μέτρα. The Imp με τον Μινά Κωνσταντίνου, Ζούκοφ με τον Γεωργίου, Μαντίπα με τον Δημητσάνη, Ράσον Πρόβλεμ με τον Κεφάλα. Ρόγιαλ Θεό με τον Νίκο Τσακούρα, Σερ Τζακ με τον Πέπφου, Χαβάη Μαέστρο με τον Σταυρίδη, Κριτικός Διλάιλα με τον Λάο και Μικρή Φινίκη με τον Καποδίστρη. Λοιπόν, έχουμε μία από τις μεγαλύτερες υποδρομίες της χρονιάς. Έχουμε τα κορυφαία άλογα κατά τεκμήριον τον τελευταίο καιρό στον υπόδρομο να διαγωνίζονται. Μικρή Φινίκη στοιχηματικό φαβορή μετά τις εξαιρετικές πάντα εμφανίσεις της. Ο Ρόγιαλ Θεό θα προσπαθήσει για άλλη μια φορά να τη συναγωνιστεί. Υπάρχει όμως ένα ενδεχόμενο το οποίο λέγεται απόσταση. Και πολλές φορές τέτοιες αποστάσεις δεν μπορείς να προβλέψεις κάποια πράγματα. Γιατί έχουμε καλού στέιρ, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος πριν. Έχουμε καλού στέιρ. Είναι ο Μαντίπα, ο οποίος είναι νικητής. Πόσες φορές κέρδισε το Σελέτζερ, τρεις. Αρκετές. Εντάξει. Και τρέξε καλά τις τελευταίες του σήμερα, να αναφέρουμε. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Ο The Imp λίγο νωρίς προσπαθεί να τα βάλει πάντως με άλογα έτσι, τα κορυφαία. Θα δούμε. Να πούμε ότι έχει χάσει η μικρή Φινίκη στο περσινό Σεντ-Λέτζερ από τον Λεβάντες. Μάλιστα. Είχαμε έναν πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Θα το δούμε στο βίντεο αυτό. Δεν νομίζω να έχουμε τον ίδιο πολύ γρήγορο ρυθμό σε αυτήν την υποδρομία. Πιστεύω δικαιολογημένο ότι η μικρή Φινίκη θα είναι το μεγάλο φαβορί από τον Ρόγιαλ Θεό. Και τα άλογα του κυρίου Ιωακήμ φαίνονται έτσι με στέρι ιδιότητες. Ερωτηματικό είναι ότι πρόκειται για πολύ καλό άλογο. Δεν ξέρω με τις απειρίες, με την απειρία του. Δεν είναι εμπειρο άλογο. Ναι, ναι. Τρίτη συμμετοχή μόλις. Δεν ξέρω. Πάντως είναι πολύ καλό άλογο. Να δούμε. Είναι ερωτηματικό ότι. Πάμε να δούμε το περσινό Σεντ Λέτζερ. Λεβάντες στην νίκη. Μαντίπα στην έκτη θέση. Ράσιαν Πρόβλεμ στην τρίτη. Ρόγιαλ Θεό στην πέμπτη. Μικρή Φινίκη στη δεύτερη θέση. Μια ημέρα. Έπαθλο Σεντ Λέτζερ 2020. Έχει δοθεί εκκίνηση, έχουν καλή εκκίνηση τα άλογα. Η μικρή Φινίκη από την αρχή θέλει πρωτοπορία σήμερα και θα την πάρει. Αντιστρέφονται οι ρόλοι από τον Ρόγιαλ Θεό που είναι δεύτερο. Ο Μαντίπα είναι τρίτο. Russian Problem.
Εσωτερικά είναι ο Λεβάντες, ακόμη πιο πίσω έμεινε η Ποσκόμ και ο Σεστράτης, καθώς μπροστά η μικρή Φινίκη είναι στα δύο μίκη από τον Ρόιαλ Θεός σε κάπως αργό ρυθμό στα αρχικά στάδια. Μαντίπα εσωτερικά με Λεβάντες, ακόμη πιο έξω τρέχει ο Ράσιαν Πρόβλεμ, ο Σεστράτης και η Ποσκόμ, είναι αργός ο ρυθμός. Ο Ρόιαλ Θεό πλησιάζει στο ένα μήκος στη μικρή Φινίκη, Μαντίπα ακολουθεί τους δύο πρώτους. Ο Ράσιαν Πρόβλεμ εσωτερικά πάντα είναι ο Λεβάντες, Σεστράτης εσωτερικά και η Ποσκόμ είναι στην τελευταία θέση, καθώς η μικρή Φινίκη στο ρυθμό της. Είναι ένα μήκος μισό τώρα από τον Ρόιαλ Θεό που την ακολουθεί κατά πόδας. Μαντίπα είναι τρίτος στα τρία μήκη. Ο Λεβάντες θέλει να πλησιάσει και αυτό εσωτερικά. Ράσιαν Πρόβλεμ στην εξωτερική. Σεστράτης εσωτερικά δύο μήκη πίσω μαζί με Ποσκόμ, καθώς η μικρή Φινίκη είναι μπροστά. Ο Ρόιαλ Θεό βήμα-βήμα την ακολουθεί. Ο Μαντίπα είναι τρίτος. Ο Λεβάντες είναι τέταρτος. Ο Ράσιαν Πρόβλεμ, ο Σεστράτης και η Ποσκόμ με την μικρή Φινίκη στα μέσα της πρώτης τελικής ευθείας να έχει δίπλα πλέον τον Ρόιαλ Θεό. Ο Μαντίπα ακολουθεί και περιμένει. Ο Ράσιαν Πρόβλεμ εξωτερικά με τον Λεβάντες εσωτερικά. Σεστράτης, Ποσκόμ, ανοίγει ρυθμός. Οι δύο τετραετής, η μικρή Φινίκη στο ένα μήκος από τον Ρόιαλ Θεό. Ο Μαντίπα παρακολουθεί τρίτος. Ο Λεβάντες είναι εσωτερικά. Ο Ράσιαν Πρόβλεμ, ο Σεστράτης πάντα στην τελευταία θέση. Η Ποσκόμ 1200 με μικρή Φινίκη. Ρόιαλ Θεό θέλει να πλησιάσει τώρα ο Νίκος ο Τσακούρας. Ο Μαντίπα αρχίζει και πιέζει στην τρίτη θέση εσωτερικά. Ο Λεβάντες, ο Ράσιαν Πρόβλεμ, ο Σεστράτης με το ρυθμό να αυξάνεται. Η μικρή Φινίκη στο 900 ένα μήκος. Ο Ρόιαλ Θεό θέλει να ακολουθήσει πλέον εξωτερικά όμως. 800 η μικρή Φινίκη πάντα μπροστά. Ρόιαλ Θεό έχουν ξεφύγει 10 μήκη από τον Μαντίπα. Πιο πίσω ο Λεβάντες και ο Ράσιαν Πρόβλεμ. 700 η μικρή Φινίκη μπροστά. Ρόιαλ Θεό τώρα θέλει να ξεκινήσει την επίθεσή του και πλησιάζει η μικρή Φινίκη. Ρόιαλ Θεό δίπλα-δίπλα πλέον. Τα δύο φαβορί, δύο τετραετής. Πάμε στο 500. Ανθίσταται μικρή Φινίκη. Πιέζει ο Ρόιαλ Θεό. Ο Λεβάντες είναι τρίτος. Η μικρή Φινίκη ανοίγει διαφορά τώρα. Από τον Ρόιαλ Θεό στα δύο μήκη. 2,5. Μικρή Φινίκη. Ρόιαλ Θεό είναι δεύτερος. Ο Λεβάντες είναι τρίτος. Ράσιαν Πρόβλεμ στην τέταρτη θέση. Καθώς μπαίνει πρώτη μικρή Φινίκη. Ο Ρόιαλ Θεό χωρίς δυνάμεις. 5 μήκη μικρή Φινίκη. Ο Λεβάντες έχει δυνάμεις και αυτός θα κάνει το φίνις για την μικρή Φινίκη που είναι μπροστά. Ο Λεβάντες προσπαθεί και πλησιάζει. Είναι δυνατός. Ο Λεβάντες μικρή Φινίκη εσωτερικά. Ο Λεβάντες όμως είναι υπτάμενος. Ο Λεβάντες εξωτερικά κάνει το finish του. Ο Λεβάντες θα περάσει. Ο Λεβάντες θα κερδίσει. Μικρή Φινίκη, Ράσιαν Πρόβλεμ. Τρίτη υποδρομία, μικρή Φινίκη, Ρόιαλ Θεό, Μαντίπα, The Imp. Μικρή Φινίκη, Ρόιαλ Θεό, Μαντίπα, The Imp. 9-5-3-1, 9-5-3-1. Πώς είναι τα 2450 μέτρα. Μάλιστα, παγιόν και μείνουμε εκεί. Τάξη. Στην κάρτα. Τέταρτη υποδρομία, 1200 μέτρα. Indigo Star με τον Πέπφο, China Power με τον Κωνσταντίνο Γάνο, Thomas Fly Kid με τον Γεωργίου, Sir Sotos με τον Σταυρνίδη, Ταπάσκο με τον Κεφάλα, Takadam Spirit με τον Αδάμου, Brown Chief με τον Καποδίστρια και Μάντιος με τον Σάβα Κωνσταντίνο. Οχτώ συμμετοχές, τέταρτη υποδρομία, χάρη. Είναι μια καλή υποδρομία κατά την άποψή μου. Ο Thomas Fly Kid φαίνεται σε πιο ευνοϊκή απόσταση να διεκδικεί την νίκη. Πιστεύω ότι πολύ καλός αντίπαλος και εισάξιος και μπορεί να τον απειλήσει και να τον κερδίσει ο Indigo Star. Μάλιστα, προσθέτω τον Brown Chief με τον Καποδίστρια τώρα. Χαμηλά βάρη, καλή θηρίδα και αυτός νομίζω διεκδικητής. Πάμε να δούμε. 3 Μαρτίου, Indigo Star στην νίκη, Channel Power στην πέμπτη θέση, Thomas Fly Kid στην τετάρτη. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της έκτης υποδρομίας. Παραμένει στην αφετηρία το φαβορί. Ο Αλιάκμονας παραμένει στην αφετηρία. Δεν ξεκινά καθόλου. Ενώ για την πρωτοπορία με γρήγορη κίνηση ο Thomas Fly Kid οδηγεί τον όμιλο μπροστά από τον Indigo Star. Συνέχεια ο Χτίσιπος, ο Αρχιμίδης, ο Αλκέτας, ο Σεϊτάνης και ο China Power. Ενώ όπως είπαμε το φαβορί ο Αλιάκμονας παρέμεινε στην αφετηρία. Στρίβουμε τη στροφή των 1200 μέτρων με τον Thomas Fly Kid να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Έχει στο ένα μήκος τον Indigo Star και στα τέσσερα μήκη το χτίσιπο. Ο Αρχιμίδης είναι στην τετάρτη θέση και στην πέπτη ο Αλκέτας με Σεϊτάνι και China Power είναι στην τελευταία θέση. Είχε ανοίξει από γρήγορα ο ρυθμός του των 900 μέτρων με τον Indigo Star να πιέζει τον Thomas Fly Kid στα 7-8 μήκη είναι ο χτίσιπος με τον Αλκέτα και τον Αρχιμίδη. China Power και ο Σεϊτάνις είναι στην τελευταία θέση στο ύψος των 600 μέτρων πλησιάζουμε. Με τον Indigo Star να θέλει να ελέγξει τον Thomas Fly Kid στα 5 με εκείνο ο χτίσιπος και ο China Power που ακολουθούν περνούμε το 600. Συνεχίζεται ένας πολύ καλός ρυθμός με τον Thomas Fly Kid να έχει στο μισό μήκος τον Indigo Star και στα 4 μήκη φαίνεται
άρχισε να καλύπτει ο χτίσιμος τώρα με τον Thomas Flaky να μπαίνει πρώτος στην ευθεία και να προηγείται του Indigo Star. Ο χτίσιμος φαίνεται έχει δυνάμεις να καλύψει και τους δύο μάλιστα και πλησιάζει απειλητικά. Thomas Flaky και Indigo Star ο οποίος επιστρέφει στη διεκδίκηση της νίκης. Πιο πίσω είναι ο χτίσιμος τριπλή μάχη στα τελευταία 150 μέτρα με τον Thomas Flaky να ανθίσταται. Ο Indigo Star θέλει να περάσει και από την εξωτερική πλέον ο χτίσιμος. Έχει περάσει ο Indigo Star, δέχεται την επίθεση του χτίσιμου. Indigo Star και χτίσιμος. Indigo Star και χτίσιμος. Τέταρτη υποδρομή, Indigo Star, Thomas Fly Kid, Brown Chief, Tabasco, Indigo Star, Thomas Fly Kid, Brown Chief, Tabasco, 1-3-7-5, 1-3-7-5. Πέμπτη υποδρομή, 1200 μέτρα, Θεόπλας με τον Μινά Κωνσταντίνου, Παυλίτος Λαβ με τον Κεφάλα, Φουκασίτα με τον Δημητσάνη, Λίτολ Άλπερ με τον Χαράλαμπο Ανδρέου, Τσαν Αντώνης με τον Καράμανου, Μανουλίτσα με τον Πέρπο, Βόγερμαν, με τον Σάβα Κωνσταντίνου, Βίτης Βόρα με τον Σταυρίτ, Τσερκώτης Αγκάλι με τον Αδάμου, Πέρπολ με τον Καποδίστρα και Κύκλοπας με τον Δημητρίου. 11 συμμετοχές της πέμπτης υποδρομίας. Εντάξει, δεν είναι και πιο εύκολη, νομίζω, χάρη η υποδρομία. Πέρπορ πήρε κάποιες ανάσες, καλή θηρίδα. Ο Όμιλος αυτός μπορεί να την... αν είναι η διεκδικητρία της νίκης. Νομίζω ότι στον Όμιλο αυτόν, παρά έτσι λίγο τον καλύτερο Όμιλο, ο Παυλίτος Λαβ μπορεί να διακριθεί. Όπως και ο Τζον Αντώνης σε αυτόν τον Όμιλο πιστεύω ότι μπορεί να διακριθεί. Έτσι αρκετά καλά στην νίκη του. Είναι και υπέρ που είναι το φαβορί, ο Κύκλοπας. 28 Μαρτίου, μάλλον όχι, πάμε να δούμε 10 Μαρτίου, Λεβεντόπεδο στην νίκη, Θεόκλας στην έκτη θέση, Λίτολ Άλπερ στην τρίτη και υπέρπολ στην τέταρτη θέση. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση της πέμπτης υποδρομίας, η καλή κίνηση του Λεβεντόπεδο, που είναι οδηγήσει και πάλι τον Όμιλο. Και θα οδηγήσει, έρχεται από την εξωτερική Ριάνων για να τοποθετήσει στη δεύτερη θέση. Λεβεντόπεδο λοιπόν στην μετοπορία Ριάνων στη δεύτερη θέση, πιο πίσω η Purple. Ζαντάν, αλλά ο Δάμας επίσης με καλή ακίνηση. Χαβάι Graceful είναι πιο πίσω. Και ακολουθούν τα άλογα Λίτολ Άλπερτ και Θεόγκλας με Τσερκώτης, κυρία στις τελευταίες θέσεις, πλησιάζοντας το υψηλό χιλιόμετρο Λεβεντόπεδο. Είναι μπροστά, είναι 2-2,5 μίκη μπροστά από τη Ριάνο. Λαοδά μας εκμεταλλεύεται την εσωτερική και κερδίζει έδαφος. Είναι τρίτος. Τέταρτη η Purple, πέμπτος ο Little Arpert και στην έκτη θέση τρέχει Hawaii Graceful με 7η την Theon Glass που βελτιώνεται. Ζατάνα και Τσερκώτη, κυρία στις τελευταίες θέσεις. Πλησιάζουν τώρα το 600 με το Λεβεντόπεδο να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Η Ριάνο να ακολουθεί αυτόν τον ρυθμό από την εξωτερική. Ο Little Arpert κάνει μια δυναμική παρουσία μαζί με την Purple. Φεύγουμε από το 600 με το Λεβεντόπεδο στην πρωτοπορία. Ριάνων ακολουθεί δεύτερη Ρίτορ, Άρπετ, Πέρπολ και Λαοδάμας, ο οποίος έμεινε λίγο πίσω τώρα. Πλησιάζοντας το υψηλό 400 μέτρων με το Λεβεντόπεδο να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Πιέζεται από τη Ριάνων και τον Λίτολ Άρπετ τώρα, ο οποίος έρχεται εξωτερικά. Λεβεντόπεδο στην πρωτοπορία, ένα μήκος από τη Ριάνων. Λίτολ Άρπετ έχει και αυτός δυνάμεις. Λεβεντόπεδο είναι ένα 1,5 μήκος τώρα μπροστά από τη Ριάνων και τον Λίτολ Άρπετ που προσπαθούν να τον απειλήσουν. Λεβεντόπεδο στην πρωτοπορία. Ο Λίτολ Άρπετ στα τελευταία μέτρα περνά δεύτερος. Λεβεντόπεδο 2 μήκη μπροστά. Ριάνων επανέρχεται στη δεύτερη θέση. Λεβεντόπεδο θα κερδίσει και πάλι εύκολα την υποδρομία. Ριάνων, Λίτολ. Πέμπτη υποδρομία, Τζαν Αντώνης, Πέρπολ, Κύκλοπας, Παυλίτος Λαβ, Τζαν Αντώνης, Πέρπολ, Κύκλοπας, Παυλίτος Λαβ, 5-10, 11-2, 5-10, 11-2. Έκτη υποδρομία, 1500 μετρά, Μιγιώτης Λίζα με τον Χαράλα Μαντρό, Ελπίδα με τον Σταυρίδη, Κόμμας Ανδρέας με τον Κωνσταντίνο Ιάννο, Μιγιώτης Αγάπη με τον Κεφάλα, Ταλέων με τον Πέρπο, Μελάς με τον Ηρακλέου, Στελάκης με την Μαρία Έλληνα, τη μαθητευόμενη, Μίσα Θιένου με τον Λάο Σάλαχ με τον Καποδίστρια και Σαβάνη Νικολέτα με τον Κάντσο. 10 συμμετοχές εκ τυποδρομία, χάρη. Λοιπόν, όπως είπαμε, ότι ο Ταλίος σε αυτόν τον όμιλο είναι μεγάλο φαβορί. Είναι. Είχε τρέξει με πολύ καλύτερα λόγα και έχασε με μικρή διαφορά την νίκη. Πιστεύω ότι ο Σαλάχ, που τουλάχιστον έκαμε προετοιμασία καλή, ακολουθεί. Πάμε να δούμε 28 Μαρτίου, Αμέρικα στην νίκη, ο μας Ανδρέας στην 12η θέση, Ταλίος στην 3η, Μίσα Θιένου στην 1η θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας, καθυστερεί Μίσα Θιένου κοντά στα 7-8 μίκη. Για την πρωτοπορία έχει καλή εκκίνηση ο Ταλέων. Royal Ballerina θέλει να είναι κοντά του. Απ' έξω και η Νίλαν από την αρχή σε καλή θέση. Ο Κένταυρος επίσης έχει καλή εκκίνηση. Apple Candy America, ακόμη πιο πίσω Κιβωτός, Time Λευκό, Ανέμελη, Ροσέντο, Κόμματος Ανδρέας και Μίσα Θιένου που καθυστέρησε. Καθώς ο Ταλέων σε αργό ρυθμό είναι ένα μήκος από την Royal Ballerina. Εξωτερικά πάντα βρίσκεται η Νίλαν, εσωτερικά βρίσκεται η Apple Candy.
Πιο πίσω εξωτερικά είναι ο Κένταυρος μαζί με την Αμέρικα. Ανέμελη επίσης εσωτερικά η Κιβωτός, πιο πίσω ο Ροσέντο. Με τον Ταλέον σε πολύ αργό ρυθμό. Ένα μήκος από τη Ρόγια Μπαλερίνα. Η Νίλαν είναι στην τρίτη θέση. Η Απολκάντη, η Αμέρικα, ο Κένταυρος με την Ανέμελη εσωτερικά. Πάντα στην πρωτοπορία είναι ο Ταλέον που ανοίγει λίγο τη διαφορά τώρα από τη Ρόγια Μπαλερίνα. Η Νίνιλαν φαίνεται στο σημείο αυτό ότι έχει δυνάμει. Θέλει να περάσει δεύτερη πίσω από τον Ταλέον. Πιο πίσω η Απολκάντη με την Αμέρικα. Πάντα στην πρωτοπορία ο Ταλέον. Η Νίνιλαν πλησιάζει και είναι στο 1,5 μήκος. Πιο πίσω η Αμέρικα θέλει να κάνει ανέβασμα. Πιο πίσω προσπαθεί και ο Ροσέντο να βελτιώσει θέση. Καθώς στη στροφή ο Ταλέον είναι στην πρωτοπορία. Η Νίνιλαν φαίνεται όμως ότι τον ελέγχει τουλάχιστον στο σημείο αυτό. Ταλέον στην πρωτοπορία. Νίνιλαν τώρα θέλει να κάνει την επιθεσή για να περάσει στην πρωτοπορία. Πιο πίσω η Αμέρικα, αλλά και ο Ροσέντο με την Νίνιλαν και τον Ταλέον να δίνουν την μάχη. Η Νίνιλαν παίρνει ένα ελαφρύ προβάδισμα τώρα. Πιο πίσω η Αμέρικα κάνει το καλό τη finish στην πρωτοπορία. Προσπαθεί να διασωθεί η Νίνιλαν. Η Αμέρικα κάνει ανέβασμα στα τελευταία μέτρα και είναι δυνατό. Αμέρικα απ' έξω θα κερδίσει. Έχει υποδρομία Ταλέον, Σάλαχ, Ελπίδα, Μιγιώτη Λίζα. Ταλέον, Σάλαχ, Ελπίδα, Μιγιώτη Λίζα. 5-9-2-1, 5-9-2-1. Έβδομη υποδρομία, χίλια μέτρα. Θρύλος με τον Νίκο Τσακούρα. Μίληχτος με τον Δημητσάνη. Αφιεροσούλας με τον Καποδίστρια. Πίτης Ελευθερία με τον Γεωργίου. Αγαπημένη με τον Πέπο. Φλάι Σαμάντα με τον Χαρά Μαντρέου. Σίμος με τον Κεφάλα. Σταμέλος με τον Μινά Κωνσταντίνου. Φίτος Έντζερ με τον Σταυρονίθι. Εννέα συμμετοχές της έβδομης υποδρομίας. Καλή υποδρομία. Χάρη ποιοτική υποδρομία με καλά άλογα. Επιστρέφει η Βίτης Ελευθερία που νομίζω ότι σε αυτόν τον όμιλο μπορεί να διεκδικήσει νίκη. Όπως την νίκη μπορεί να διεκδικήσει πιστεύω και αγαπημένη με τον Πέπο. Που την ξέρει καλύτερα νομίζω και στην απόσταση είναι αυτή, έτοιμη μπορεί να διεκδικήσει και αυτή την νίκη. Όπως είπες και εσύ, είναι μια πολύ καλή υποδρομία ποιοτική. Είναι με διαφορά η καλύτερη υποδρομία μετά το Saint Ledger. Έτσι, ένα πολύ καλό όμιλο. Υπάρχουν και τα γρήγορα άλογα. Είναι και ο Αφιεροσούλας καλός χιλιάρης, είναι και ο Αμίληκτος δεκτυωμένος. Μάλιστα, πάμε να δούμε. 22 Νοεμβρίου. Fly Power στην νίκη. Θρύλος στη δεύτερη θέση. Βίτης Ευθεία στην πέμπτη. Σίμου στην τρίτη θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας, άριστη για την Indigo Chance που αμέσως θα πάει στην πρωτοπορία. Είναι δύο μήκοι, έρχεται ο Απελάτης, ο Σίμος, Βίτης Ελευθερία τώρα θέλει να βελτιώσει τη θέση της εξωτερικά μαζί με τον Θρύλο, Fly Power, Indigo Chance μπροστά. Δύο μήκοι, ο Απελάτης και ο Σίμος, Βίτης Ελευθερία τώρα βελτιώνει θέση. Πιο πίσω είναι ο Θρύλος, εμείνει ακόμη πιο πίσω Fly Power και τελευταίος ο Κρίσος. Indigo Chance πάντα στην πρωτοπορία. Απελάτης είναι στο μισό μήκος τώρα, ενώ και η Βίτης Ελευθερία από νωρίς θέλει να πλησιάσει και την Indigo Chance κάνει επίθεση τη Ελευθερία και ο Απελάτης στην Indigo Chance επιμένει εσωτερικά να είναι και ο Σίμος. Indigo Chance εξακολουθεί και έχει ελαφρύ πλεονέκτημα. Η τη Ελευθερία τώρα φαίνεται με δυνάμεις, φαίνεται πίσω και ο Θρύλος αλλά και ο Fly Power. Η τη Ελευθερία παλεύει και Indigo Chance. Fly Power, Θρύλος, μάχη μέχρι το τέλος. Απ' έξω είναι ο Fly Power που έχει δυνάμεις και ο Θρύλος. Fly Power ανοίγει διαφορά. Fly Power θα κερδίσει εύκολα. Θρύλος, Σίμος. Εδώ η υποδομία Αφιεροσούλας, αγαπημένη Βίτης Ελευθερία, Μίληκτος, Αφιεροσούλας, αγαπημένη Βίτης Ελευθερία, Μίληκτος, 3-5-4-2, 3-5-4-2. Όγδοη υποδομία 1600 μέτρα, Κάπτεν Μάτζιμπας με τον Δημητσάνη, Χαβάη Πολύνη με τον Μαθηγό Αδάμο Γεωργίου, Μέφυθα με τον Χαραλά Μανδρέο, Όρτης με τον Παναγιώτη Ανδρέου, Χερνίκ Μπόι με τον Καποδίστρια, Βίτης Λάιτ με τον Ερακλέους, Αριζόνα Λάς με τον Αδάμου, Δόνια με τον Κεφάλα, Αναμπέλα με τον Σταυριώδη, Μικρέσιον Όφισερ με τον Κάντζαλη και Σόλωνας με τον Λά. 11 συμμετοχές χάρη, 8 υποδομία. Όπως είπα από την αρχή, κατά την άποψή μου πάντοτε φυσικά, ο Χελένικ Μπόι είναι φαβορή στον όμιλο. Νομίζω κέρδισε και καλύτερους αντίπαλους προημερών. Μάλιστα. Είναι και η απόσταση φαίνεται στα μέτρα του. Από εκεί και πέρα πιστεύω ακολουθούν Όρτες και Μεφίδα. 28 Μαρτίου, Χελένικ Μπόι στην νίκη, είχαμε πολύ τιμή στην τέταρτη θέση. Και όλα έτοιμα. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της 7ης υποδρομίας. Έχει καλή εκκίνηση, είχαμε πολύ τιμή από τον Τρίτα με αριθμό 2 για να οδηγήσει την υποδρομία. Μάλιστα καθαρά θα οδηγήσει. Έρχεται ο Λέλος να τοποθετήσει στη δεύτερη θέση μαζί με τον Νεαρινό. Συνέχεια ο μικρός Γιάνγκος. Ο Χελένικ Μπόι επιλέγει στην εσωτερική να τρέχει. Με τον υπέρμαχο να είναι σε πιο εξωτερικό διάδο. Δημή σε πολύ γρήγορο ρυθμό. Στο 800 μέτρο η Χαβάη πολύ. Δημή είναι 6-7 μήκη μπροστά από τον Λέλον και τον μικρό Γιάνγκος. Στη συνέχεια προσπαθεί να βελτιωθεί ο Χελένικ Μπόι υπό πίεση μαζί με τον ο Χούρικαν, συνεχίζεται ο γρήγορος ρυθμός από τη Χαβάη Πολύτιμη, είναι 5-6 μήκη μπροστά από τον Λέλο, ο οποίος πλησιάζει, ο μικρός Γιάνγκος πιο πίσω, ο Χούρικαν και Χελένικ Μπόι ακολουθούν.
Αυτός πλησιάζει είναι ο Λέλος για να ετοιμάζεται να την υποσκελίσει τώρα. Την Χαβάη Πολίτη, η οποία μπαίνει πρώτη στην ευθεία. Ο Λέλος όμως έρχεται με δυνάμεις για να περάσει σε λίγο στην πρωτοπορία. Ο μικρός Γιάνγκος, ο Χελένικ Μπόι τώρα κάνει το finish του. Ο μικρός Γιάνγκος μένει πιο πίσω. Ο Λέλος παίρνει τώρα το πλεονέκτημα από τη Χαβάη Πολύτιμη. Προσπαθεί να καλύψει τώρα ο Χελένικ Μπόι, ο οποίος φαίνεται έχει τις δυνάμεις να απειλήσει. Με αρκετά καλό φίνις να περάσει και πάλι ο Χελένικ Μπόι. Χελένικ Μπόι να περάσει, να κερδίσει καθαρά τον Λέλο. Στη συνέχεια, μικρός Γιάνγκος. Και... Όγδα υποδρομία, Χελένικ Μπόι, όρτες με φίδα ραμπέλα. Χελένικ Μπόι, όρτες με φίδα ραμπέλα. 5-4-3-9, 5-4-3-9. Ένατη και τελευταία υποδρομία για 200 μέτρα. Καπετά Χρήστος με τον Καποδίστρια, Επιμελού Μαρία, τον Καντζάλη, μικρή Χριστίνα με τον Χαρλά Μαδρό, Ελλάς με τον Ερακλείο, Σχαβέν Γκρέσφουλ με τον Γεωργίου, Λαοδά μας με τον Δημητσάν. Ζαντάνα με τον Λάο, Θεώρες με τον Μινά Κωνσταντίνο, Τζαντάρκ με τον Σταυρίδη, Σαβάν Μύρια με τον Ευτυχίδη και Τσερκώτης Κυρία με τον Κωνσταντίνο Γιάννη. 11 συμμετοχές στο φινάλε, νομίζω και εδώ χάρη λογικά θα έχουμε στοιχηματικό φαβορί. Ο καπετά Χρήστος προχείται από καλή εμφάνιση και στον όμιλο αυτό λογικά θα είναι το φαβορί για την νίκη. Εντάξει, αν επιβεβαιώσει τη σταθερότητά του τουλάχιστον, αυτό νομίζω αναμένουμε από τον καπετά Χρήστο. Από εκεί και πέρα είναι ανοιχτές οι θέσεις. Μου άρεσε και η μικρή Χριστίνα στην δεύτερη συμμετοχή. Ήταν αρκετά καλή. Και το θέμα είναι να ξεπεράσει τα προβλήματα του καπετά Χρήστο. Είναι πολύ καλό άλογο. Κάποια προβλήματα, μικροπροβλήματα, δηλαδή που τον εμποδίζουν ας πούμε, να βρει τον άριστο εαυτό του. Ωστόσο, είναι θαρρυντική τελευταία συμμετοχή. Οπότε, ίσως να είναι το φαβορί στο φινάλι. Έχει κάποια λόγα που θα προσπαθήσουν. Γιατί η καλύτερη διάκριση είναι η Hawaii Graceful που φαίνεται βελτιωμένη. Είναι οι Θεώρες που και αυτή φαίνεται βελτιωμένη. Μάλιστα, 28 Φεβρουαρίου, Βερενγκάρια στην Νίκη, Καπετά Χρήστος στη δεύτερη θέση, Επιμελού Μαρία στην τέταρτη, Μικρή Χριστίνα στην τρίτη, Ζατάνα στην πέμπτη, Τζαντάρκ στην έκτη, Τσερκώτης Κυρία στην έβδομη θέση. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί κίνηση της πέμπτης υποδρομίας, ενώ παραμένει στην αφετηρία η Diamond Dana. Το δεύτερο φαβορί για την πρωτοπορία θα πάει στο κεφάλι μικρή Χριστίνα, θα ακολουθήσει ο καπετάν Χρήστος από τη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση τρέχει η Ζαντάρ στο ύψος των 600 μέτρων. Μικρή Χριστίνα στην πρωτοπορία, ο καπετάν Χρήστος είναι στο ένα μήκος. Πιο πίσω βελτιώνεται η Ζαντάρ με την Ζατάνα, ακόμα πιο πίσω επιμελού Μαρία. Πολύ πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Ύψος των 400 μέτρων, ο καπετάν Χρήστος είναι να ελέγξει τη μικρή Χριστίνα. Έμεινε αρκετά πιο πίσω το τρίτο άλογο με τον μικρή Χριστίνα βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ο καπετάν Χρήστος τον κάνει την επίθεση του και είναι στο μισό μήκος και ο πίσω προσπαθεί να βελτιωθεί η Βερενγκάρια με τη μικρή Χριστίνα. Φαίνεται να κρατά την πρωτοπορία. Ο καπετάν Χρήστος σε μια τελευταία προσπάθεια θα την περάσει. Μικρή Χριστίνα και καπετάν Χρήστος. Να και η Βερενγκάρια η οποία είναι δυνατή και φαίνεται πιο δυνατή από όλου. Βερενγκάρια να περάσει και να κερδίσει ο καπετάν Χρήστο. Μικρή Χριστίνα. Ένα τυποδρομία, καπετάν Χρήστος Λαοδάμας, Χαβέν Γκρέσφουλ Θεώρες. Καπετάν Χρήστος Λαοδάμας, Χαβέν Γκρέσφουλ Θεώρες. 1-6-5-8, 1-6-5-8. Να θυμηθούμε καλύτερα, Κανιάν. Έκτη φορμία τα λέω με το 5, έκτη φορμία Χελίνικ Μπόι με το 5. Έκτη φορμία τα λέω με το 5, έκτη φορμία Χελίνικ Μπόι με το 5. Καλύτερα δίδυμα. Τέταρτη φορμία Ντίκο Σταρ Τόμας Φλάι Κίτ 1-3. Και όγδοη φορμία Χελίνικ Μπόι Όρτενς 5-4. Τέταρτη φορμία Ντίκο Σταρ Τόμας Φλάι Κίτ 1-3. Και όγδοη φορμία Χελίνικ Μπόι Όρτενς 5-4. Και outsider Θεώρες στην ένατη φορμία με το 8. Ένατη φορμία Θεώρες με το αριθμό 8. Λίγο χαρχολοκρόνοντας την εκπομπή, να αναφέρουμε ότι έχουμε ωράριαξη στην Κυριακή 3, να πούμε αυτό. Έχουμε νέες υποδρομίες, έχουμε μια μεγάλη υποδρομία που είναι το έπαθλο St. Ledger και πολλά μεταφερόμενα. Ναι, όπως είπες και εσύ από την αρχή, είναι ένα ικανοποιητικό πρόγραμμα υποδρομιών. Επικέντρωνε το ενδιαφέρον στο St. Ledger. 7η υποδρομία θεωρείται μια πολύ καλή και αμφίροπη υποδρομία. Έχουμε και τα μεταφερόμενα, τα οποία είναι αρκετά μπορώ να πω. Είναι το Double Forecast 2.411 ευρώ. Το Jackpot 9 εγγυημένο 40.551 ευρώ και το Pick 6 εγγυημένο στις 22.531 ευρώ. Πολύ ωραία. Αυτά είχαμε για απόψε. Καλό σας βράδυ.